Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά. Και είναι η ανακοίνωση δημάρχων για την σύνδεση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ με το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Εκδόθηκε σήμερα, στην οποία αναφέρεται ότι η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου απετέλεσε και αποτελεί πάγιο και απόλυτο δίκαιο αίτημα των κατοίκων της Λέρου, της Λέσβου, της Κότης Σάμων και της Χίου, και οι δημοτικές αρχές και των 5 ακριτικών νησιών έχουν έως τώρα δώσει μεγάλο αγώνα προκειμένου το καθεστώς αυτό να γίνει μόνιμο και να επεκταθεί σε όλη την νησιωτική Ελλάδα. Οι 5 δήμαρχοι των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου εκφράζουν την πλήρη διαφωνία τους με αυτό το κυβερνητικό σκεπτικό και ζητούν την πρόσφατη ρύθμιση, η πρόσφατη αυτή ρύθμιση να τροποποιηθεί. Το ζήτημα των μειωμένων συντελεστών πρέπει να αποσυνδεθεί οριστικά από το προσφυγικό μεταναστευτικό και να αποτελέσει αντικείμενο διεκδίκησης στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αναλογικότητας, όπως ακριβώς ισχύει για τα νησιά άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία οι αρχές της νησιωτικότητας εφαρμόζονται χωρίς αστερίσεις και προϋποθέσεις. Η διατήρηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου απετέλεσε και αποτελεί πάγιο και απόλυτο δίκαιο αίτημα των κατοίκων της Λέρου, της Λέσβου, της Κότης Σάμου και της Χιού, και οι δημοτικές αρχές και των 5 ακριτικών νησιών έχουν έως τώρα δώσει μεγάλο αγώνα προκειμένου το καθεστώς αυτό να γίνει μόνιμο και να επεκταθεί ως όλη την νησιωτική Ελλάδα και να μην εφαρμόζεται κατά εξαίρεση και υπό όρους. Η διεκδίκησή μας αυτή, ωστόσο, εξ αρχής είχαμε τονίσει ότι πρέπει να εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρχών της νησιωτικότητας και να μην συνδέεται με το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα στην πρώτη γραμμή του οποίου βρίσκονται τα νησιά μας. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνυφανθεί με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με τρόπο που να παραπέμπει σε κάποιο είδους εγγενές και μόνιμο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους. Κάτι τέτοιο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σε πολλά επίπεδα, και από κοινού οι 5 δήμαρχοι της Λέρου, της Λέσβου, της Κότης, της Σάμου και της Χίου είχαμε τονίσει και εξακολουθούμε να τονίζουμε προς την κυβέρνηση ότι διαπράττει μέγα σφάλμα όταν συνδέει με αιτιώδη σχέση τους συντελεστές του ΦΠΑ με το προσφυγικό μεταναστευτικό. Δυστυχώς συνεχίζουν, δεν έχουμε εισακουστεί, και ως αποκορύφωμα αυτής της επιπόλαιης και άκρητης στάσης στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 31/12/18, που το άρθρο 2 περιέχει εξουσιοδοτική διάταξη για την παράταση μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά Λέρου, Λέσβου, Κό, Σάμου και Χίου, αναφέρεται πλέον ρητός ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μείωση κατά 30% των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας του ΦΠΑ επί ένα εξάμηνο για τα νησιά Λέρου, Λέσβου, Κό, Σάμου και Χίου, εφόσον ο μέσος ο αριθμός των φιλοξενωμένων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το 12μηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης, όπως υπολογίζεται, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, υπερβαίνει την δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε κέντρου. Με άλλα λόγια, η μερική μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρου, Λέσβου, Κό, Σάμου και Χίου προβλέπεται μόνο και μόνο επειδή η κεντρική διοίκηση συνεχίζει μη νόμιμα, αντίθετα στις αρχές του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους, να στηβάζει πρόσφυγες και μετανάστες στα κέντρα φιλοξενίας σε αριθμούς πάνω από τη δυναμικότητά τους. Η παράλογη αυτή συνεπαγωγή από πλευράς κυβέρνησης είναι απολύτως λαφασμένη, διαιωνίζει την ομοιρία και των νησιών μας, αλλά και των χιλιάδων κατατρεγμένων ανθρώπων που εγκλωβίζονται απελπισμένοι επάνω σε αυτά, και μας βρίσκει τελείως αντίθετους για λόγους αρχής αλλά και ουσίας. Οι ομένοι συντελεστές του ΦΠΑ στα ελληνικά νησιά, και όχι μόνο αυτά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, προβλέφθηκαν σε επίπεδο ευρωπαϊκών συνθηκών ήδη από το 2006 με την οδηγία 112 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, βάσει της οποίας η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Δανία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ισπανία, απέκτησαν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν διαφορετικούς συντελεστές του φόρου με βάση γεωγραφικά κριτήρια. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, αυτά τα γεωγραφικά κριτήρια αφορούν νησιωτικές περιοχές, και είναι χαρακτηριστικό ότι οι μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται από τη Δανία, όπου ο ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται, στα νησιά Φερόε, και στη Γρυλανδία, τη Γερμανία, όπου εξαιρούνται τα νησιά Χάλιγκολαντ, την Ισπανία, όπου εξαιρούνται τα Κανάρια νησιά, την Πορτογαλία, όπου εξαιρούνται οι Αζόρες και η Μαδέρα, και μέχρι σήμερα και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εξαιρείται το Isle of Man. Είναι απορίας άξιο λοιπόν το γιατί στην κατεξοχήν νησιωτική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κυβέρνηση, αντί να εκμεταλλευτεί τις παγιωμένες ευρωπαϊκές πρακτικές αλλά και τη σχετική νομολογία, επιλέγει να συνδέει το ζήτημα με το προσφυγικό, και μάλιστα με τρόπο ηθικά και ανθρωπιστικά απαράδεκτο. Μειωμένοι συντελεστές μόνον εάν οι δομές φιλοξενίας δεν επαρκούν. Οι 5 δήμαρχοι των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου εκφράζουν την πλήρη διαφωνία μας με αυτό το κυβερνητικό σκεπτικό και ζητούμε η πρόσφατη ρύθμιση να τροποποιηθεί το ζήτημα
των μειωμένων συντελεστών πρέπει να αποσυνδεθεί οριστικά από το προσφυγικό, μεταναστευτικό και να αποτελέσει αντικείμενο διεκδίκησης στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αναλογικότητας, όπως ακριβώς ισχύει για νησιά άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία οι αρχές της νησιωτικότητας εφαρμόζονται χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις. Υπογράφουν ο Δήμαρχος Λέσβου Γαλινός Σπυρίδων, ο Δήμαρχος Κό Γιώργος Κυρίτσης, ο Δήμαρχος Χίου Βορνούς Εμμανουήλ, ο Δήμαρχος Λέρου Κόλλιες Μιχαήλ και ο Δήμαρχος Σάμου Αγγελόπουλος Μιχάλης. Συνέντευξη τύπου εφόλης της Ύλης έδωσε στο Δήρας σήμερα ο Ηλίας Καματερός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δωδεκανήσου. Αναφέρεται καταρχήν και απαντά στα θέματα υγείας, επαναφέρονται στο θέμα της κατηγοριοποίησης των νησιών ώστε να οργανωθεί το σύστημα υγείας ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τα νησιά, όπως οι κόσμοι να έχουν μονάδες υγείας νομαρχιακού επίπεδου, όπως επεσήμανε. Υπάρχουν όντως αντικρουόμενα συμφέροντα που υπονομεύουν τη λειτουργία του ΕΣΥ, παραδέχεται ο κύριος Καματερός, ενώ σε ό,τι αφορά την παράταση για τους μειωμένους συντελεστές του ΦΠΑ, παραδέχεται ότι διατηρούνται για όσο θα υπάρχουν και οι δομές για τους πρόσφυγες και τέλος απαντώντας για τη νέα εμπλοκή στη διαδικασία έναρξης του έργου αποκατάστασης στο λιμάνι της ΚΟΟ από το σεισμό, ενημερώνει ότι στις 14 Ιανουαρίου τελικά συνεδριάζει το Συμβούλιο Επικρατείας για να συζητήσει τη νέα προσφυγή που κατατέθηκε για το έργο του λιμανιού της ΚΟΟ. Δεν δεσμεύομαι με ημερομηνίες για την έναρξη του έργου, τόνισε, συμπληρώνοντας ότι τώρα θα πρέπει να συνεννοηθούμε για τη διαδικασία που υπολείπεται και από πού θα ξεκινήσει το έργο. Κύριε Καματερέ, καλή χρονιά καταρχήν να ευχηθούμε. Τα λέμε δύο μέρες μετά την έλευση του καινούριου χρόνου και για να ευχηθούμε αλλά και για να διευκρινίσουμε πράγματα τα οποία μένουν σε κρεμότητα από τον προηγούμενο χρόνο. Καταρχήν την ευχή σας. Φυσικά, χρόνια πολλά σε όλους και η κοινότυπη ευχή με υγεία να γίνει πραγματικότητα για όλους. Ναι, έχεις δίκιο, είναι καιρός να κάνουμε. Το κάνουμε κάθε χρόνο, νομίζω και ατομικά ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά και συλλογικά μια ανασκόπηση που βρισκόμαστε, που πάμε. Οπότε καλό είναι να πούμε δύο λόγια. Ναι. Εγώ έχω σταχυολογήσει τρία σημαντικά θέματα στα οποία θα ήθελα σήμερα να αναφερθούμε και μια και ευχόμαστε υγεία σε όλους, να ξεκινήσουμε από αυτό. Μεγάλη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να αναβαθμίσει τις μονάδες υγείας και να μπορέσει να προσφέρει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές περιοχές οι οποίες μειονεκτούν τους γιατρούς που έχουν ανάγκη οι μονάδες προκειμένου να λειτουργήσουν. Παρά τις προσπάθειες, τις συνεχείς προκηρύξεις και προσλήψεις, τελικά δεν καταφέραμε να έχουμε παιδίατρο και καρδιολόγο στο νοσοκομείο της ΚΟ. Το ερώτημά μου είναι το εξής, έχουμε και άλλη φορά αναφερθεί σε αυτό το θέμα και σε σχέση με τη συνεργασία με τους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι καλούνται συχνά πυκνά να συνδράμουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, γιατί δεν αξιοποιείται από την κυβέρνηση το άρθρο 182, περιέχεται και στην νησιωτική πολιτική, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου τα διοικητικά συμβούλια των μονάδων υγείας να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό τον νόμο και να συνάψουν συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι μπορούν να πληρώνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και φυσικά αυτό να εξομοιώσει. Ναι, αλλά δεν γίνεται με βάση το πώς προβλέπει ο νόμος, δηλαδή με το δελτίο παροχής υπηρεσιών, ούτως ώστε να διευθετηθεί η κατάσταση, γιατί τελικά υπάρχει ένα ζήτημα. Θα σας πω. Πρώτα στη γενική σας παρατήρηση για το ζήτημα υγείας στα νησιά. Νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες έχει βελτιωθεί συνολικά. Και παραπάνω προσλήψεις έχουν γίνει και εδώ στο νοσοκομείο μας, θα δείτε, έχουν καλυφθεί αρκετές θέσεις. Και στα υλικά δεν έχουμε αυτή την κατάσταση που είχαμε παλιά, που υπήρχε η έλλειψη υλικών. Συνολικά υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση, όμως εδώ στο νησί μας, το έχω ξαναπεί, είναι από τις χειρότερες καταστάσεις. Γιατί έχουμε αυτή την ιδιομορφία, πολύ πιο δύσκολα δέχονται να έρθουν γιατροί από τις άλλες περιοχές. Αυτό το ξέρω, έρχονται, φεύγουν. Αλλά, αυτοί και αυτοί που έρχονται φεύγουν. Κατά ένα περίεργο τρόπο, τουλάχιστον έτσι όπως εκτιμάει η κοινωνία. Καλά, ότι είχε έρθει και παιδίατρος, άνοιξε η κλινική και έκλεισε. Εδώ είναι ένα φαινόμενο που μας απασχολεί. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να επεκταθώ παραπάνω. Είπα σε κάποιες συνεδρίες κάποια πράγματα, απέδωσα ευθύνες και συγκεκριμένες, γιατί
Η λύση δεν είναι αυτή. Δεν είναι δηλαδή να κατηγορούμε. Όχι, θα σας πω για αυτό που λέτε. Να κατηγορούμε τους γιατρούς κτλ. Η λύση είναι να αλλάξει όλο το σύστημα υγείας στα νησιά. Και εκεί πέρα, εγώ έχω πει επανειλημμένα, σας το θυμίζω αν δεν το έχετε ακούσει, και προωθώ την κατηγοριοποίηση των νησιών και σαν υπεύθυνος της νησιωτικής πολιτικής από το ΣΥΡΙΖΑ, που θα λύσει προβλήματα σε όλους τους τομείς που απασχολούν τα νησιά μας, και στην υγεία και στη διοίκηση, στις υπηρεσίες, ακόμα και στις συγκοινωνίες. Τι εννοώ? Ότι αυτό το θέμα θα λυθεί αν χαρακτηριστεί ΚΟΣ, για παράδειγμα, ένα νησί κόμβος νομαρχιακού επίπεδου, όπου θα λειτουργούν υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν όχι μόνο το νησί της ΚΟ, που έχει και τόσους επισκέπτες και κατοίκους αρκετούς, που είναι η ΚΟΣ μεγαλύτερη από πρωτεύουσες άλλων νομών, και αυτή τη στιγμή δεν χαίρει αυτής εδώ της κατηγοριοποίησης, για να έχει, ας πούμε, αναβαθμισμένο νοσοκομείο, όλα αναβαθμισμένα υπηρεσίες, κτηματολόγια, εφορίες, να είναι σε επίπεδο νομαρχίας. Αυτό πρέπει να γίνει στην ΚΟ. Πρέπει να είναι ένα νοσοκομείο το οποίο δεν θα έχει και δεν θα γίνεται προκήρυξη για δύο ή και τρεις που κάναμε για καρδιολόγους και δεν ήρθε κανένας, ή για παιδιάτρους, αλλά θα έχει ένα νοσοκομείο με 7-8, θα είναι αναβαθμισμένο. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν να έρχονται. Γιατί? Γιατί δεν θα έχουν τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν αυτοί που έρχονται τώρα, και είναι ένας γιατρός που πρέπει επί 24 ώρου βάσεως να είναι στο ποδάρι. Είναι και αυτές οι συνθήκες που τους αποτρέπουν. Και από τη μια δηλαδή θα γίνει αυτό, γιατί θα έχει πολλούς γιατρούς. Από την άλλη θα εξυπηρετηθούν και τα γύρω νησιά, γιατί θα μπορούν να πηγαίνουν με αποσπάσεις στα γύρω νησιά ή με ημερήσιες επισκέψεις και να εξυπηρετούν και ειδικότητες, όπως στην Ίσυρο για παράδειγμα και στα άλλα νησιά, στην Πάλια, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Αν δεν δοθεί μια τέτοια οριστική λύση με μια τέτοια μεγάλη τομή, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα όσα κίνητρα και αν δίνουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να έρθει ένας γιατρός, αν το πάρουμε σαν κίνητρο μόνο το οικονομικό, γιατί έχουν δοθεί άλλα κίνητρα. Έχουν δοθεί κίνητρα συνυπηρέτησης, οι στρατιωτικοί να κάνουν τα αγροτικά τους, οι γιατροί δηλαδή, το στρατιωτικό να το κάνουν σε ένα αγροτικό, και μπόνους 400 ευρώ από το Υπουργείο, 400 από την περιφέρεια, δυνατότητα στους Δήμους. Έχω ξαναβάλει το ερώτημα, κύριε Καματερέ, σχετικά με τον ανταγωνισμό που υπάρχει των ιδιωτών και των γιατρών. Σε αυτό υπάρχει ο νόμος που σας ανέφερα, μπορεί να παρέμβει για να εξορθολογήσει? Θα κλείσουμε αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όσα και παραπάνω χρήματα να δώσει, είναι τόσο μεγάλο το κέρδος των γιατρών έξω, που πού να φτάσεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η προκήρυξη, ας πούμε, για τους γιατρούς που είναι για να πάνε στην Τόμη, και δεν ενδιαφέρθηκε κανένας εδώ στην Κωστή, Τόμη, της πρωτοβάθμιας, ναι, ήταν τέτοια, δηλαδή η μισθή ήταν διευθυντών, ήταν για πενθήμερο, ήταν με ωράριο, ήταν με το να μπορούν να κάνουν και σε γειτονικές μονάδες υγείας εφημερίες, για να μπορούν να παίρνουν παραπάνω χρήματα. Όλα αυτά ήταν τόσο πολλά σε σχέση με τις παροχές των γιατρών του συστήματος υγείας, που κάποιοι άλλοι διαμαρτύρονταν που έχουν χρόνια στο σύστημα υγείας. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, για να σας απαντήσω και να μην μακραίνω. Η λύση λοιπόν, η οριστική, πρέπει να βρεθεί μέσα από άλλες τομές. Και βέβαια δεν μπορεί το νοσοκομείο της ΚΟ να έχει υποδιοικητεί και να υπάγεται στο συμβούλιο του νοσοκομείου της Ρόδου. Και τελειώνω με την ερώτηση σας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευτυχώς που υπάρχει και εφαρμόζουμε αυτήν εδώ την διάταξη και καλύπτουμε τις ανάγκες, μπορεί να σας πει παραπάνω η διοίκηση του νοσοκομείου, τις ανάγκες, τα κενά που έχουμε και σε παιδιάτρους και σε καρδιολόγους. Ναι, γίνονται συμβάσεις με μπλοκάκι, όπως λέτε, αλλά και σε αυτό δεν είναι πρόθυμοι όλοι οι γιατροί. Ακριβώς, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα... Ότι αναλαμβάνουν μια ευθύνη, δηλαδή αν κάποιος πάει να δει ένα περιστατικό μες στο νοσοκομείο, είναι υποχρεωμένος, είναι δεσμεμένος, όσο αυτό το περιστατικό υπάρχει, να είναι εκεί πέρα, και ότι τα λεφτά είναι λίγα.
Τώρα τι να σας πω. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά επειδή μιλάμε για ένα λειτουργήμα και ένα δημόσιο αγαθό όπως είναι η υγεία, φαντάζομαι ότι θέλει και από τις δύο πλευρές μια συνένεση, μια οργάνωση, ούτως ώστε να λειτουργήσει με βάση τον νόμο. Γιατί ο νόμος, αν δεν υλοποιείται με βάση αρχές και αξίες, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό ακριβώς προβλέπεται στο δίκαιο. Έτσι. Υπάρχουν γιατροί που πηγαίνουν όπως καρδιολόγος. Ναι, ναι, τα γνωρίζω. Το ζήτημα είναι το εξής. Αν θα μπορούσε δηλαδή, θα μπορούσε αυτό να οργανωθεί εδώ τη κρίση, όσο θέλετε, θεωρήσετε την αυτήν, ούτως ώστε πώς είναι οι καρδιολόγοι, πώς είναι οι παιδίατροι, όλοι να μπουν μέσα σε ένα πρόγραμμα, ούτως ώστε διαδοχικά να μπορούσαν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο και ο πολίτης να πάει το παιδί τους στην κλινική, στη συγκεκριμένη βάρδια κτλ. Και αυτοί να έχουν ισομερός το κέρδος κατανεμημένο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση να την κάνετε σε αυτούς, να δούμε τι θα απαντήσουν. Την έχω κάνει συχνά και να χάνω. Δοθεί η ευκαιρία με τον καινούργιο χρόνο, φαντάζομαι, και όντας και προεκλογικός. Το επαναλαμβάνω, Μαρία, δεν πρέπει να μείνουμε σε μία. Όταν ένα πρόβλημα χρονίζει με τη διαχείριση, όσο καλή διαχείριση και πας να κάνεις, πρέπει να βάζεις το μαχαίρι και να κάνεις το μη. Χρειάζεται το μη στο σύστημα υγείας, στα νησιά. Ιδιαίτερα στο θέμα υγείας. Σας είπα ότι γενικότερα και σε άλλα αισθήματα, αλλά ιδιαίτερα στο θέμα υγείας. Δεν μπορείς, ας πούμε, να κλείνεις εφορίες όπως κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις στην υπηρετική χώρα, γιατί για κάποιους λόγους και ίσως και να χρειάζεται σε μερικές περιπτώσεις, γιατί υπήρχαν σκόρπιες διάφορες υπηρεσίες όπως τακτομετρολογικά γραφεία και με ατασταλίες, με όλα αυτά. Και να μην περισπόψεις ότι αυτό δεν μπορείς να το κάνεις στα νησιά. Δεν μπορεί ο νησιώτης από τη Λέρο να φεύγει και να έρχεται στην ΚΟ ή μέσω ΚΟ στη Ρόδο για να εξυπηρετηθεί. Αυτό για να λυθεί χρειάζεται το ΜΕΣ. Κατηγοριοποίηση των νησιών, νησιά κόμβη που θα εξυπηρετούν τα γειτονικά νησιά, μέτρα, άλλα μέτρα για τα παράκτια νησιά. Δηλαδή δεν τώρα τι να πούμε για τα νησιά του Αργοσαρονικού ή αυτά που είναι δίπλα στην Στεριά, τη Λευκάδα ή κάποια από τα Νιόνια νησιά. Άλλα μέτρα εκεί και άλλα στο απομακρυσμένο Καστελόριζο. Ή άλλα στα νησιά της Δωδεκανήσου που είναι διάσπαρτα γύρω-γύρω και δεν έχουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα που έχει η Μυτιλίνη, ας πούμε, η οποία έχει άλλα δύο νησιά. Η Μυτιλίνη. Αυτό όμως προϋποθέτει, βέβαια, αν μου επιτρέπετε την παρατήρηση, και μία στελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων, που μπορούν να γίνουν, βέβαια, Δήμοι πιλότοι, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια από τις αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν γίνει χάος μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού λόγω της μη ολοκλήρωσης του Καλλικράτη. Να περάσουμε όμως σε ένα θέμα που επήγει. Επιτρέψτε μου, ξέρετε ότι λειτουργεί η Επιτροπή που θα εισηγηθεί το Καλλικράτη 2, το επόμενο νομοσχέδιο που θα ξεκαθαρίσει. Οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι. Βέβαια, βέβαια. Όλοι συμμετέχουν. Και εξάλλου στις νησιωτικές περιοχές είναι κάτι, μια διαμορφία. Είμαστε στη Βουλή και εκεί πάλι πρέπει να έχουμε έννοια, τουλάχιστον θα έχω, για το πώς περνάνε τα νησιά μέσα, και εκεί έχω σκοπό να προσπαθήσουμε να περάσουν όλα αυτά. Γιατί οι νησιωτικές πολιτικές χωρίς τέτοιου είδους επιμέρους εφαρμογή πολιτικών όπως είναι η αποκέντρωση δεν μπορεί να έχει και καλό αποτέλεσμα. Στο ΦΠΑ να έρθουμε. Πήραμε πάλι παράταση 6 μήνες. Βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο, φαντάζομαι, και εσείς θα επιθυμούσατε. Αυτό που θέλω όμως να μας πείτε, αν ισχύει αυτό που δημοσιεύετε, ότι η ισχύ αυτή τη ευεργετική ρύθμιση, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσφύγων που παραμένουν στα νησιά που έχουν hot spot. Ναι, εγώ το είχα πει και όταν αναγκάστηκα, βλέποντας την αγωνία των επιχειρηματιών, τη δικαιολογημένη. Γιατί πηγαίναμε πάλι παραμονή και δεν ξέραν οι άνθρωποι. Εμείς βέβαια το ξέραμε, το είχε εξαγγείλει και ο Υπουργός από τη Βουλή. Αλλά επειδή ακριβώς γινόταν τέτοιες συζητήσεις, για να μην έχουμε κάθε 6 μήνες αυτό το άγχος και να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα διατηρήσει τους μειωμένους συντελεστές, γι' αυτό φτάσαμε στην τελευταία ημερομηνία. Επίσης, μια παρένθεση εδώ, χρειαζόταν συνεννόηση με τους θεσμούς, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο ψηφίστηκε μέσα στο μνημόνιο, οπότε ό,τι γίνεται μέσα στο μνημόνιο, ό,τι αλλαγή γίνεται με αυτά που έχουμε ψηφίσει, πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση. Και έχετε δίκιο, και ήταν επιδίωξή μας αυτή, να το εξαρτήσουμε από το μεταναστευτικό, παρόλο που εμείς θεωρούμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι ένα μέτρο που δεν πρέπει να το εξαρτούμε από το μεταναστευτικό. Είναι ένα φορολογικό μέτρο υπέρ των νησιών που πρέπει να ισχύσει και σε όλα τα νησιά.
Παρόλα αυτά, αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία που έχουμε, να την πω έτσι, γιατί με τους θεσμούς μόνο σε αυτή τη βάση μπορούσαμε να συζητήσουμε και να το κρατήσουμε, το εξαρτήσαμε από το μεταναστευτικό και είναι στα πλαίσια της υπόσχεσης που είχε δώσει και ο Πρωθυπουργός, ότι όσο υπάρχει μεταναστευτικό και όσο είμαι εγώ Πρωθυπουργός, δεν θα αυξηθούν οι συντελεστές ΦΠΑ. Τώρα, τεχνικές λεπτομέρειες θα δείτε και στην πράξη. Όπως ξέρετε, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, αν μου δόκιμη η έκφραση, καθώς για να διατηρήσουμε αυτό το πλεονέκτημα των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ, που προφανώς το επιδιώκει και η αγορά, οι επιχειρηματίες κτλ., θα πρέπει να διατηρήσουμε και το προσφυγικό στην περιοχή μας ζωντανά. Που τι σημαίνει δηλαδή, θα έρχονται από άλλα νησιά για να διατηρήσουμε τον αριθμό που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αφήσουμε ξανά τα σύνορα ανοιχτά, ούτως ώστε να συνεχίσει το μεταναστευτικό, το προσφυγικό ρεύμα. Είναι κάτι που ένας απλός άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή αυτό θα σκεφτεί. Ότι είναι το δερπνό μετά το ωφελή μου ή είναι τελικά δωροάδωρο. Σωστά κάνετε και ρωτάτε, γιατί είναι κάτι που συζητιέται. Ναι, σωστά. Η απάντηση μου θα έχει δύο σκέλη. Πρώτον, από ό,τι βλέπετε, μέτρα για την νησιωτική πολιτική παίρνονται πολλά και θα πάρθουν και άλλα ευρύτερα και δεν έχουμε ανοίξει ακόμα το κομμάτι της φορολογικής πολιτικής για τα νησιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέσω μνημονίου και κάνουμε πολύ λίγα πράγματα. Σε αυτό πρέπει να ομολογήσουμε. Άρα, όχι μόνο το θέμα του ΦΠΑ, αλλά γενικότερα η φορολογία θα ανοίξει στα πλαίσια της νησιωτικής πολιτικής και θα έχουμε μέτρα την επόμενη περίοδο και μέσα θα δούμε και το ΦΠΑ. Και πραγματικά πρέπει ο ΦΠΑ να μην συνδέεται ούτε με το μεταναστευτικό, ούτε με το μεταφορικό ισοδύναμο, γιατί είναι ένα από τα φορολογικά μέτρα που πρέπει να έχουν και είναι δικαίωμά τους τα νησιά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Άρα να το δούμε ότι θα είναι γενικότερο το θέμα της φορολογίας των νησιών και μπορεί και να κάνουμε κάτι που να είναι για τον ΦΠΑ που να μην είναι ακριβώς όπως είναι τώρα και να διορθώσουμε, αν θέλεις Μαρία, και κάποιες στρεβλώσεις που εγώ δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή όπως εφαρμόζεται ο ΦΠΑ πηγαίνει, φτάνει στον καταναλωτή. Απόδειξη ότι ενώ έχουμε σε αυτά τα 5 νησιά μειωμένο συντελεστική εδώ στην ΚΟ, ας αφήσουμε τα άλλα, ας πάρουμε την ΚΟ. Εγώ δεν ξέρω αν οι τιμές στην ΚΟ είναι φθηνότερες από τη Ρόδο, που έχει εδώ και καιρό αυξημένο ΦΠΑ. Ούτε και με το μεταφορικό ισοδύναμο να σας ενημερώσω. Έχουν πέσει αυτό, τιμές, έτσι. Σε αυτό κάνεις λάθος. Ας πούμε λοιπόν για το. Ωραία. Όχι για το μεταφορικό ισοδύναμο ειδικά. Ας πούμε για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα. Γιατί είναι ακριβότερα παρά το γεγονός ότι εκπίπτουν τις φορολογίες. Και ευχαριστώ για την ερώτηση. Ποιος άλλος τόλμησε να δει την τιμή των καυσίμων? Εμείς λοιπόν όχι μόνο τολμούμε, αλλά και το λύνουμε. Πώς? Επειδή συμμετέχω και ξέρω όλες τις διαδικασίες και των μελετών για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε, το ότι θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 33 νησιά το μεταφορικό ισοδύναμο στα καύσιμα και από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο και μετά, ο στόχος είναι να εφαρμοστεί σε όλα τα νησιά. Καταρχήν, για να μαζέψει στοιχεία ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αυτές οι διαφορές από νησί σε νησί στην τιμή των καυσίμων εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από το πόσες δεξαμενές έχει το νησί, από το πόσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στο νησί, αν υπάρχει ανταγωνισμός, από το πόσα πρατήρια υπάρχουν και από πολλούς, την απόσταση και από πολλούς άλλους παράγοντες. Γι' αυτό θα δείτε ότι έχει νησιά που έχουν πάνω από 2 ευρώ και έχει νησιά που έχουν πολύ πιο χαμηλές τιμές. Βρεθήκαν όλα αυτά, μελετήθηκε και βρέθηκε ο τρόπος που ήταν πάρα πολύ δύσκολος, πιστέψτε μου, να γίνεται επιδότηση στα πλαίσια του μεταφορικού ισοδύναμου, με στόχο, και θέλω να το προσέξετε αυτό γιατί δεν καταλαβαίνω, νομίζουν ότι με στόχο να μειωθεί 10-15 λεφτά η βενζίνη. Όχι, με στόχο σε όλα τα νησιά η τιμή του λίτρου σε σχέση με τη μέση τιμή της Αττικής, που είναι η χαμηλότερη στην Ελλάδα, να είναι το πολύ 10-15 λεπτά πάνω. Δηλαδή αν έχει στην Αθήνα 1,60, άντε να έχει 1,70 εδώ. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό και κανένας ώστε τώρα δεν το έλεγε να το αγγίξει. Αυτό, το μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα, είναι και εντολή του Πρωθυπουργού. Γενικότερα όμως για το μεταφορικό ισοδύναμο έχετε άδικο. Έχεις άδικα, Μαρία. Σου μιλάω έτσι λόγω εκεί. Γιατί τα στοιχεία που έχουμε είναι συντριπτικά.
και μπορούμε, τα έχουμε από συμπατριώτες μας εδώ πέρα. Το εισιτήριο από την ΚΟ στην Αθήνα, που έχει τρίτη θέση βέβαια, αλλά θα το κάνουμε τώρα και για καμπίνα, mm-hmm. που είχε 54 ευρώ, κατεβαίνει στα 34, γιατί σου επιστρέφονται τα 20 ευρώ. Σε ποιο άλλο είδος έχουμε τέτοια μείωση και μάλιστα μέσω κρίσης? Λοιπόν, η ένσταση θα την ξαναπώ. Την είχαμε κάνει και άλλη φορά τη συζήτηση. Ωραία, το θέμα είναι ότι αυτή η επιδότηση των 20 ευρώ που παίρνει πίσω ο καταναλωτής ουσιαστικά είναι μία ή άλλη. Διότι προέρχεται από τη φορολογία του, κύριε Καβατερέ. Δεν προέρχεται από τη φορολογία των εφοπλιστών. Ουσιαστικά οι εφοπλιστές δεν χάνουν τίποτα από. Ίσως που κερδίζουν από το μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί η επιστροφή. Γίνεται από τα χρήματα. Ναι, και το φορολογικό. Αλλά μετά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά τι λάθος κάνεις? Ότι ό,τι αποδίδεται στον πολίτη, ό,τι αποδίδεται στον πολίτη από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι από τη φορολογία του κόσμου. Την άμεση ή την άμεση, την έμεση. Για όλα συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο για το μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή για τα επιδόματα, τους μισθούς, τις συντάξεις, όλα αυτά εξαρτώνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα η άποψή σου δεν στέκει. Γιατί? Αυτά είναι στο μεγά ζητούμενο, τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, κύριε Καματερέ, και ειδικά του εφοπλιστικού κεφαλαίου, το οποίο όπως μας έχετε πει. Θέμα τώρα ανοίξει. Τι μπορεί να κάνει μία, αν μπορείς να κάνεις σαν αριστερός, μία κοινωνική πολιτική μέσα σε αυτά τα πλαίσια τα οποία έχουμε, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και τα διεθνή, στην Ευρώπη κτλ. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και εμείς έχουμε καταλήξει, να το πούμε, εμείς έχουμε καταλήξει, και το συζητάμε βέβαια, γιατί είναι ένας καθημερινός αγώνας, τι μπορείς να κάνεις μέσα σε αυτά τα δεδομένα πλαίσια που έχεις. Για αυτό που θα κάνεις να ωφελήσει αυτόν που έχει ανάγκη και αδικείται, και όχι όπως λες εσύ τους εφοπλιστές και το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ακριβώς αυτό, ότι παρά τις δεσμεύσεις να μπορούμε να κάνουμε μια όσο γίνεται δικαιότερη αναδιανομή. Γι' αυτό και άμα συζητήσουμε για το φορολογικό σύστημα, αν συζητήσουμε για το ασφαλιστικό, θα δεις ότι εκεί στοχεύει το κάθε μας μέτρο, πώς ας πούμε θα ενισχύσεις αυτούς που αδικούνται και θα πάρεις όσο μπορείς από αυτούς που μπορούν να δώσουν. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται αυτοί που έχουν μεγάλα εισοδήματα για υπερφορολόγηση κτλ. Γιατί έχουν δίκιο. Γιατί πραγματικά για τα μέτρα που πήραμε αύξησαν τη φορολογία σε αυτούς, αλλά ανακούφισαν τα χαμηλά εισοδήματα. Σε αυτό δηλαδή έχουν δίκιο. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Για το μεταφορικό ισοδύναμο, όμως, για σου ολοκληρώνω. Και τα εμπορεύματα εκεί έχουμε, ναι, ναι. Εκτός του ότι επομένως αυτό το 20 μπαίνει στη τσέπη του, είναι απλό. Το εισιτήριο από 54 πήγε 34. Και ακόμα μια απάντηση στην προηγούμενη ερώτησή σου. Ξέρετε, ό,τι επιδοτήσεις δίνουμε στις αστικές συγκοινωνίες δεν είναι από τη φορολογία. Τις δίνει όμως ο κρατικός προϋπολογισμός για να κρατιέται χαμηλό το εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών, γιατί είναι σε όφελος του κόσμου. Απάντησα στην ερώτησή σου. Επίσης, θα αυξηθεί αυτό το όφελος, γιατί το μεταφορικό ισοδύναμο θα πληρώνει πια τη διαφορά όχι στο εισιτήριο καταστρώματος, αλλά με καμπίνα, που είναι γύρω στα 65 ευρώ. Okay. Δηλαδή, δεν θα σου επιστρέφουν τα 20 ευρώ, αλλά θα σου επιστρέφουν 35. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Για τα εμπορεύματα εφαρμόστηκε, και για τα εμπορεύματα πιλωτικά το προηγούμενο διάστημα από φέτος ισχύει για όλα τα νησιά της Ελλάδος, και υπόψη είναι ότι για πρώτη φορά μπαίνουν μέσα Ιόνια, Αργός, Αρονικός, και ανάλογα με την απόστασή τους θα υπάρχει και η ωφέλεια. Και υπήρχε επιχείρηση που αυτό το προηγούμενο εξάμηνο της επεστράφησαν 30.000 ευρώ από τα έξοδα μεταφοράς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εδώ τώρα και κάποιοι που θέλουν να κερδοσκοπήσουν και ανεβάζουν τις τιμές στα διάφορα νησιά λέγοντας ότι είναι ακριβές οι μεταφορές κτλ. Δεν θα μπορούν να το πούν. Γιατί οι μεταφορές. Έχουμε δείγματα όμως μείωσης των τιμών, γιατί και εσείς παρατηρήσατε ότι δεν υπάρχει εξαιτίας αυτής της εφαρμογής. Η επιχείρηση, ας πούμε, πήρε 30.000 πίσω. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά στο μεταφορικό ισοδύναμο έχουμε παρατηρήσει αν όντως διαμόρφωση προς τα κάτω τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων. Θα έχουμε αποτελέσματα σύντομα, γιατί προβλέψαμε όταν ψηφιζόταν να γίνεται έλεγχος από το παρατηρητήριο του Υπουργείου Ελέγχου Τιμών.
Και όποιος δεν μεταφέρει αυτή εδώ τη διαφορά στην κατανάλωση θα αποκλείεται από το όλο σύστημα. Υπάρχουν τρόποι για να τους... Και οι μηχανισμοί υπάρχουν όμως, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα πάντα στη δημόσια διοίκηση. Και αυτοί ενισχύονται, το ξέρεις πολύ καλά ότι έχει ενισχυθεί και ο ΣΕΠΕ και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί του Υπουργείου, παρόλο που είχαν φύγει πολλά στελέχη λόγω των απολύσεων, ξέρετε με την αναλογία ότι πρέπει να φύγουν 5 για να προσλάβουμε ένα, είναι κάτι που και αυτό εμείς καταφέραμε, ένας να φεύγει, ένας να έρχεται, η αναλογία γίνεται ένα προς ένα, οπότε μέσα από αυτό εδώ το σύστημα, γι' αυτό και γίνονται προκηρύξεις συνέχεια για μόνιμες θέσεις πια, και στην παιδεία και στα νοσοκομεία και στις υπηρεσίες, και επειδή είπατε και για την τοπική αυτοδιοίκηση πριν, έχει γίνει προκήρυξη για ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και εδώ στο Δήμο μας περιμένουμε καινούριους υπαλλήλους μόνιμους και στην περιφέρεια γενικότερα. Άρα υπάρχει τρόπος να ελέγχεται αυτό ώστε το όφελος να πάει στον καταναλωτή μέσα από το μεταφορικό ισοδύναμο. Ας ευχηθούμε λοιπόν το 2019 να το δουν αυτά οι καταναλωτές στη τσέπη τους. Καθημερινός είναι για όλους. Σωστά. Να έρθουμε στο μεγάλο ζητούμενο βέβαια, γιατί η διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων είναι δημόσιο αγαθό, έτσι δεν είναι, κύριε Καματέρα, για το λιμάνι μας. Είχαμε πάλι παρά τις διαβεβαιώσεις πριν από λίγο καιρό του Αγίου Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, και του Υφυπουργού και από εσάς, ότι 29 του μήνα του Νοέμβρη πρόκειται να λήξει το θέμα. Εν τούτης υπάρχει και νέα εμπλοκή με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό είναι γνωστό. Το θέμα είναι να μας διευκρινίσετε αν θα πάει με τις διαδικασίες της εκτάκτου ανάγκης προκειμένου να μην χρονίσει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν έχει καθοριστεί πότε θα κριθεί και αν έτσι όπως διαμορφώθηκε τώρα η κατάσταση, πότε να περιμένουμε ότι θα μπουν συνεργές στο λιμάνι. Να σε απαντήσω πρώτα με ημερομηνίες και μετά να σε εξηγήσω την όλη καθυστέρηση. Εντός εισαγωγικών τη βάζω, καθυστέρηση. Κοιτάτε, είχαμε πει ότι 29 του μήνα θα συνεδρίαζε για δεύτερη φορά η Επιτροπή που εκδίκαζε τέτοιες προσφυγές, γιατί είχε κάνει δεύτερη φορά προσφυγή ο δεύτερος μηνιδότης, και θα είχαμε το οριστικό αποτέλεσμα. Πραγματικά βγήκε το αποτέλεσμα, δικαίωνε την όλη διαδικασία, πάλι στον πρώτο δόθηκε, βγήκε η... Περιμέναμε να βγει η απόφαση του Υπουργού για να προχωρήσουμε, γιατί κάθε φορά όταν υπάρχει αφισβήτηση πρέπει να βγει νέα απόφαση του Υπουργού, και είχαμε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κάτι από τον ίσως... πάλι. Ναι, από τον ίδιο. Κάτι που δεν περιμέναμε. Είναι πρωτοφανές δηλαδή να πηγαίνει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τώρα η ημερομηνία. Τι υποστηρίζει ο δεύτερος μειοδότης προκειμένου να προσβάλλει την απόφαση για την ανάθεση? Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Κάπου διάβασα στον τύπο ότι βάζουν ζήτημα κάποιων κενών, τα οποία όμως έχουν περάσει από όλες τις επιτροπές. Οι διαδικασίες έχουν κριθεί από όλες τις επιτροπές νόμιμες και κανονικές. Και εν πάση περιπτώσει να τελειώνουμε. Αν το δικαστήριο πει ότι πρέπει να την πάρει ο δεύτερος, θα την πάρει ο δεύτερος. Δεν υπάρχει. Έχει καθυστερήσει, μια και από είστε και τεχνικός, δεν γίνονται τυχαία. Γίνεται μα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο. Έτσι υπάρχει αντιπαράθεση και τα συμφέροντα, αν θέλετε, των εργολαβικών εταιριών. Προφυγή της ημερομηνίας. Λοιπόν, και να το πούμε και αυτό, και ευχαριστώ που το βάζετε, γιατί αυτός είναι ο κύριος λόγος. Στις 14 του μήνα είναι η συνεδρία του Συμβουλίου Επικρατείας. Ακριβώς επειδή έχουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα μπορούσε να πάει πιο πίσω. Και μέσα σε 20 μέρες είναι υποχρεωμένοι να δώσουν την απόφασή τους. Η απόφαση αυτή είναι τελεσίδικη. Τώρα πια δεν υπάρχει ούτε παραπάνω Συμβουλίου Επικρατείας ούτε τίποτα. Οπότε αμέσως μετά βγαίνει η απόφαση του Υπουργού και καλείται αυτόν. Αυτός για τον οποίο θα αποφασίσει το δικαστήριο, αν θα είναι πρώτος ή ο δεύτερος. Τα πράγματα δείχνουν, επειδή ως τα τώρα η διαδικασία ήταν για το πρώτο, ότι εκεί θα είναι, αλλά δεν μπορούμε να προδικάσουμε απόφαση. Σωματικός έλεγχος πόσο χρόνο απαιτεί? Θέλει, πάλι εκεί είναι το, ξέρετε, το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο, επειδή έχουν γίνει και όλες αυτές εδώ οι καθυστερήσεις, προσπαθούμε και ο Υπουργός και οι υπηρεσίες εκεί πέρα να πιέσουμε να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ελπίζουμε ότι δεν θα πάει πάνω από ένα μήνα. Πάνω από ένα 20 μέρες, ένα μήνα. Αλλά βλέπετε ότι όποτε σας δίνω προθεσμία, επειδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε
όλες αυτές τις δικαστικές διαδικασίες και τη γραφειοκρατία, υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουμε έξω. Εγώ σας λέω λοιπόν τις ημερομηνίες για τις οποίες είμαστε σίγουροι. 14 Βενέμβρη το Συμβούλιο της Ελλάδας. Σε 20 μέρες πρέπει να δώσει την απόφαση και να τα πάει για απόφαση του Υπουργού και ελεγκτικό συνέδριο. Επειδή κάποιοι ρωτούν ότι οι καθυστερήσεις προφανώς μπορεί να είναι και σκόπιμες επειδή δεν υπάρχουν τα λεφτά και επειδή δεν πήραμε και από το Συμβούλιο της, και από το Ταμείο Αλληλεγγύης τα απαιτούμενα. Επειδή είχα κάνει και ερώτηση στον Υφυπουργό ότι κακώς δεν πήγαμε στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης επειδή υποστήριξε να πληρωθεί το κόστος της ανακατασκευής του λιμανιού από το ελληνικό δημόσιο, είχα κάνει μια παρατηρήση ότι κακώς θα μπορούσαμε να είχαμε. Κάποιοι λένε δεν υπάρχουν λεφτά, οι καθυστερήσεις είναι σκόπιμες. Τι απαντάτε σε αυτό? Φυσικά είναι ψέμα και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Γιατί υπάρχει απόφαση του Υπουργού για τα 29 συνολικά εκατομμύρια. Η προκήρυξη έγινε για 25 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να γίνει προκήρυξη, Μαρία, αν δεν υπάρχουν τα λεφτά. Αυτό πρέπει να το ξέρετε και να το ξέρει ο κόσμος. Άρα και έπρεπε να υπογραφεί η απόφαση του Υπουργού για τα χρήματα και μετά έγινε η προκήρυξη. Τα λεφτά επομένως και υπάρχουν, έγινε για 25 εκατομμύρια. Ο ομοιοδότης ο πρώτος έδωσε έκπτωση 52%, που πάει να πει το 52% είναι 13 εκατομμύρια. Δηλαδή από τα 25 μας μένουν 13. Αλλά εν πάση περιπτώσει με ΦΠΑ, με διάφορα άλλα κτλ, να μην σας πω εγώ 13, να σας πω λιγότερα. Αυτά τα χρήματα, το ρώτησα κι εγώ, γιατί ενδιαφέρεσαι, ρωτάς και μαθαίνεις, παραμένουν στην ΚΟ. Και μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η παράλληλα πρέπει να δούμε πώς θα τα αξιοποιήσουμε. Σε άλλες παραμένουν για λιμενικές εγκαταστάσεις. Και είναι ευκαιρία να τις αξιοποιήσουμε. Άντε και το Μόλοκο ως αεροπλοίων, γιατί όχι. Φυσικά. το πρωί του σεισμού ήμασταν όλοι λίγο πολύ, ναι, μεν στεναχωρημένοι πολύ, αλλά βλέπω μια προοπτική μπροστά μας που προέβλεπε. Φυσικά και οι υπουργοί ήμουν εκεί, το γνωρίζετε, και λέγαμε ότι είναι ευκαιρία να προχωρήσουμε στο Μόλοκο ως αεροπλοίων, να λύσουμε μια και καλή. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Άρα έχουμε αυτά εδώ τα χρήματα. Ο δεύτερος μειοδότης είχε δώσει 4 μονάδες παρακάτω έκπτωση, δηλαδή 1 εκατομμύριο περίπου, αν βάλουμε και ΦΠΑ και τα λοιπά, για να είχε δώσει παραπάνω προσφορά. Καταλάβετε τι εννοώ? Δηλαδή αν μας περισσεύουν 13 με αυτόν, με τον άλλον θα μας περισσεύανε 12 από την διαδικασία αυτή. Και είναι 25 και όχι 29, γιατί τα υπόλοιπα είναι για το κτίριο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε άλλο διαγωνισμό. Το κτίριο μελέτες και τα λοιπά. Ναι, το έχει αναλάβει ο Δήμος τώρα την διεκπαίρωση της άδειας του. Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς εννοώ και την αρχαιολογία πάει, μιας και εκεί υπήρχε το χρόνιο πρόβλημα του. Το ευτυχώς ή όχι για το Δήμο, θα μου επιτρέψετε να σας το εξηγήσω, γιατί είναι πολύ παραπλανητικά αυτά που λέγονται, ότι αν το είχε αναλάβει ο Δήμος θα είχε τελειώσει. Για να το δούμε λίγο. Τι θα μπορούσε να είχε αναλάβει? Η πρόταση ήταν για να αναλάβει το ιστορικό λιμάνι. Όταν έγινε η πρόταση, η μελέτη είχε ολοκληρωθεί, είχε εγκριθεί, είχε περάσει από όλες τις διαδικασίες και έπρεπε να γίνει προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο, έπρεπε να σπάσει η μελέτη στο εξωτερικό λιμάνι και στο εσωτερικό, δηλαδή θα είχαμε μια καθυστέρηση τουλάχιστον 2-3 μηνών για να ξεκαθαρίσει, τρέχοντας πάλι, για να ξεκαθαρίσει αν θα μπορούσε να το κάνει ο Δήμος. Και τι θα έκανε, θα ξεκινούσε τις εργασίες μέσα στο καλοκαίρι? Έχουμε δει κάτω τι γίνεται στο τοιχείο τώρα εκεί στην παραλία, τι δύσκολες εργασίες είναι αυτές. Και τι, αυτό είναι πολύ μικρό εργάκι, είναι ένα εργάκι μπροστά σε αυτά που θα γίνουν στο λιμάνι, με τις πασαλοπήξεις που προβλέπονται. Και έτσι πρέπει να γίνει, με πασαλόπηξη, για να γίνει σωστό το έργο. Και όχι απλά για να ρίξουμε τις μέτρες. Δεν είναι ένα απλό έργο. Άρα. Εσείς είχατε προτείνει να ρίξουν χαλίκι. Συγγνώμη τώρα. Χαλίκι είχατε προτείνει να ρίξουμε και μάλιστα άμεσα. Και, ναι, εντάξει, αλλά εκεί είναι χάος, γιατί κάτω είναι σούπα στα 9 μέτρα, κύριε Καματέρα. Το ξέρετε και αυτό. Τεχνικό είστε. Να τα πούμε όλα. Γιατί πρέπει να τα πούμε όλα. Γιατί εγώ δεν μιλάω συχνά και λέγονται διάφορα. Ο καθένας μπορεί να λέει. Ευχαριστώ. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, πρώτον, δεν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εργασίες μέσα στο καλοκαίρι. Δεύτερον, δεν θα μπορούσαν να είναι έτοιμες να έχουν περάσει από όλη αυτή τη γραφειοκρατία η έγκριση μελετών, ο διαγωνισμός. Και εδώ μπαίνει και ένα ερώτημα. Δηλαδή, τι διαφορετικό θα έκανε ο Δήμος στο διαγωνισμό? Πώς θα απέτρεπε τις ενστάσεις? Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Θα σας πω εγώ.
Και ένα ερώτημα που να το δείτε κι εσείς. Σε όλα τα δημόσια έργα πια τα τελευταία χρόνια η εκπτώση είναι γύρω στο 50%. Και στο Υπουργείο Αθλητισμού, όταν είχα πάει για να δούμε την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στο Πυλί, και υπολογίζαμε ότι έχουμε 930.000, άρα τι κτίριο μπορούμε να κάνουμε. Ξέρετε, υπολογίζαμε σε διπλάσιο. Και διαλέξαμε ένα τύπο κτιρίου που θα έκανε γύρω στα 1.600-1.700 εκατομμύρια, υπολογίζοντας ότι με την προσφορά του εργολάβου θα πάει στα 930. Αυτές είναι οι εκπτώσεις στα δημόσια έργα. Εδώ τώρα, για πείτε μου, τα σχολεία με τι έκπτωση γίνανε. Ήταν ο προϋπολογισμός 2.800, αν δεν κάνω λάθος, και έγινε με έκπτωση 12%. Δηλαδή, το ζητούμενο για τον πολίτη δεν είναι πόσο θα πάρει έκπτωση ο εργολάβος, αλλά είναι να θα ολοκληρώσει. Αν αναλάβει, θα ολοκληρώσει το έργο και θα βγει έκπτωτος αφήνοντας και μισό. Πριν, ότι ξέρουμε τι γίνεται με τους εργολάβους. Αυτό ακριβώς έγινε. Δηλαδή. Ωραία, δηλαδή. Δεν βγει έκπτωτος. Το ότι δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι που είναι προσωπική μου απορία. Η μεγάλη έκπτωση δημιουργεί υποψίες ότι το έργο δεν θα διεκπαιρεωθεί. Όχι, βέβαια, γιατί υπάρχουν οι δικαστικές διαδικασίες. Μπορεί να καθυστερήσανε 2-3 μήνες. Εμείς προγραμματίζαμε ότι με το τέλος της σεζόν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Έγινε αυτή εδώ η καθυστέρηση. Θα γίνει τώρα μέσα στο Φλεβάρι. Δεν μπορώ πάλι να δεσμευτώ γι' αυτό. Γιατί δεσμεύομαι κι εγώ και με ρωτάνε εμένα. Αλλά θα λέγαμε δηλαδή ότι βρείτε τα, μοιραστείτε τα 13 εκατομμύρια οι εργολάβοι για να μην καθυστερήσουμε μερικούς μήνες. Αυτή ήταν η σωστή ιδέα. Αυτό επρόκειτο δηλαδή. Εσύ το είπες πριν, ότι ξέρουμε τι γίνεται με τις εργολαβίες. Ναι, άμα βλέπεις και. Άμα βλέπεις. Λέτε κάτι παραπάνω. Λέτε ότι υπάρχουν συνεννοήσεις μεταξύ αυτών που καταγγέλνουν ένας τον άλλον ή κάνουν προσφυγές. Άμα βλέπεις μεγάλες εκπτώσεις και τσακώνονται μεταξύ τους, πάνε να πει ότι είναι καθαρή η δουλειά. Δεν υπήρχε καμιά συμφωνία κάτω από το τραπέζι. Τα ξέρουμε αυτά. Ναι. Το είπες και εσύ πριν. Άρα, επιτρέψτε μου και το άλλο σκέλος. Γιατί μου είπατε τώρα για το χαλί κτλ. Αυτό εμείς το ξέραμε πριν από τον. Εγώ είχα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο το Μάρτιο. Αν θυμάμαι καλά, Φεβρουάριο ήταν η Μάρτιος. Ακριβώς επειδή ήξερα αυτά εδώ τα πράγματα, ότι δεν πρόκειται να γίνουν εργασίες στο εσωτερικό λιμάνι μέσα στο καλοκαίρι, έπρεπε το Λιμενικό Ταμείο να φροντίσει να κάνει μια διευθέτηση του εσωτερικού λιμανιού για να μπορεί να εξυπηρετήσει την τουριστική κίνηση το καλοκαίρι. Ανταυτού, αν πας τώρα, Μαρία, θα δεις ότι υπάρχει η πλάκα έτσι όπως ήταν από το σεισμό. Δικαιολογείται αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν μπορούσε το Λιμενικό Ταμείο να πάρει αυτές τις πλάκες, να τις μαζέψει, να τις διευθετήσει κτλ. Στα πλαίσια αυτής της πρότασης που έκανα για να υπάρχει διευθέτηση για να λειτουργήσει ευπρεπώς το λιμάνι το καλοκαίρι, είπα σαν πρόταση, σαν παράδειγμα, ότι ακόμα και για πιο φτηνή, επειδή θα είναι προσωρινή και θα χαλάσει μετά, ότι θα μπορούσε να μπει χαλίκι σε κάποιες σχισμάδες. Και πραγματικά, αν είχαμε το χρόνο τώρα, επειδή είμαι και μηχανικός, να πάμε επί τόπου, θα σας έδειχνα σε ποιο σημείο μπορεί να μπει χαλίκι, σε ποιο πρέπει να πέσει λίγο τσιμεντάκι και μετά, σε ποιο μπορούμε να πάρουμε τις πλάκες και να τις βγάλουμε, σε ποιο μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό παρτεράκι. Για να βάλουμε μερικά μεγάλα. Αυτή τη διαδικασία δεν θα χρειαζόταν. Συγγνώμη. Αν θα χρειαζόταν επίσης αδειοδότηση για μια τέτοια παρέμβαση. Όχι, βέβαια. Σε σεισμόπληκτη. Γιατί όλα τα άλλα πώς γίνανε. Η ράμπα πώς έγινε σε λίγες μέρες. Η λειτουργία του λιμανιού της Κεφάλου πώς έγινε σε λίγες μέρες. Είμαστε σε κατάσταση. Σέγγεν. Άρα τη Σέγγεν. Και ζήτησε. Αλλά εγώ θα σου πω και το άλλο. Γι' αυτό το πράγμα ζήτησε άδεια το Λιμενικό Ταμείο. Άσε που δεν χρειάζεται. Έχει αμέσως την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και όποιανού Υπουργείου χρειαστεί για τέτοιες μικρές παρεμβάσεις. Αμέσως θα την είχε. Ζήτησε, δεν ζήτησε. Ερχόμαστε τώρα στο πιο σημαντικό, Μαρία. Ότι αυτό εδώ το πράγμα θα το βρούμε μπροστά μας φέτος. Γιατί όπως πάνε τα πράγματα, ακόμα και το Φεβρουάριο να ξεκινήσουν τα έργα, δεν θα έχει τελειώσει το ιστορικό λιμάνι το καλοκαίρι. Είναι δυνατόν λοιπόν. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Από πού θα ξεκινήσουν τα έργα εφόσον ολοκληρωθούν διαδικασίες? Θα έπρεπε λοιπόν τώρα, από τώρα, να συζητάμε έχοντας αυτά τα δεδομένα και να γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων. Τι προγραμματισμό θα κάνουμε, από πού θα ξεκινήσει το έργο? Το έργο το ξέρουμε, τη μελέτη τη ξέρουμε. Ξέρουμε πόσους μήνες θέλει το ιστορικό λιμάνι, ξέρουμε πόσους θέλει το εξωτερικό.
Πού είναι οι συσκέψεις, πού είναι να πάρουμε αποφάσεις για το πώς θα τι θα προγραμματίσουμε. Φαντάζομαι ότι αυτό. Ναι, όχι, φαντάζομαι ότι. Ναι, μισό λεπτό να πω κι εγώ όμως κάτι. Φαντάζομαι ότι αυτό έπεται της οριστικής αδειοδότησης και της έγκρισης από το ελεκτικό συνέδριο της μελέτης και όλου του έργου. Έτσι δεν είναι. Είναι για το ποιος θα το κάνει το έργο. Δεν είναι για το πώς θα γίνει το έργο. Το πώς θα γίνει το ξέρουμε από τη μελέτη. Δεν υπάρχει καμιά κρεμότητα. Η εφαρμογή της μελέτης τι λέει. Το εσωτερικό λιμάνι. Η εφαρμογή της μελέτης τι λέει. Η εφαρμογή της μελέτης είναι, ξέρουμε πόσους μήνες χρειάζεται το εσωτερικό, ξέρουμε πόσους χρειάζεται το εξωτερικό. Υπάρχει μια πρόταση από την υπηρεσία του Υπουργείου πώς θα γίνει σταδιακά στο εξωτερικό λιμάνι, γιατί θέλει περισσότερους μήνες. Υπήρχε η πρόταση μέσα σε ένα χειμώνα να γίνει το εσωτερικό, γιατί θέλει 8 μήνες. Τώρα δεν πρόκειται να γίνει το εσωτερικό. Λοιπόν, θέλει 8 μήνες. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, είτε συσκεφτούμε είτε δεν συσκεφτούμε, το καλοκαίρι δεν πρόκειται να υπάρξει θέμα. Συσκεφτούμε, είπα, για να δούμε τι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Όπως το περιγράφετε, είτε έτσι είτε αλλιώς, με λόγω αυτής της καθυστέρησης, αφού κρατήσω όπως την περιγράψατε πριν και τα λοιπά, τις αποφάσεις που πρέπει να μέχρι την εγκατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε αποτέλεσμα τουλάχιστον ορατό μέσα στο καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς σας λέω, ότι επειδή ξέρουμε ότι δεν μπορεί να είναι έτοιμο το εσωτερικό λιμάνι, όποιος και αν το έκανε, δεν μπορεί να είναι έτοιμο μέσα στο καλοκαίρι, πρέπει να δούμε από τώρα, το ξέρουμε αυτό, ότι δεν μπορεί να είναι έτοιμο, τι θα κάνουμε με αυτό το χάλι που είναι κάτω. Και πρέπει το λιμενικό ταμείο να κάνει μια παρέμβαση. Εδώ αυτό που ήθελα να συμπληρώσω και να ολοκληρώσω είναι, και σε ρωτάω, Μαρία, όλα αυτά είναι δουλειά του βουλευτή? Εμένα με τιμά και παίρνω το ρίσκο, δεν έχω πρόβλημα, και παίρνω πάνω μου και τρέχω για όλα τα ζητήματα. Αλλά είναι δουλειά του βουλευτή? Ποιος θα έπρεπε να τρέχει στα Υπουργεία και να συντονίζει και να υπερβαίνει τις γραφειοκρατίες, όχι μόνο για το λιμάνι, μισό λεπτό, όχι μόνο για το λιμάνι, για τις εκκλησίες, για τα μνημεία, για τις αποζημιώσεις των πολιτών, για τις αποζημιώσεις των επιχειρήσεων? Ποιος θα έπρεπε να τρέχει, ο βουλευτής? Είναι αυτή η δουλειά του βουλευτή? Εγώ να βοηθάω. Αλλά δεν έπρεπε να το κάνει ο Δήμος? Για ρωτήστε τι κάνανε οι άλλοι Δήμοι που έχουν σεισμό. Περιφέρεια δηλαδή, δεν είναι υπεύθυνη για την περιφέρεια. Για την εκκλησία, επειδή είπατε για τις εκκλησίες. Άρα λοιπόν ο κύκλος της διοίκησης. Ναι, μισό λεπτό. Ο σεισμός έγινε στην ΚΟ. Ποιες οι πρωτοβουλίες του Δήμου για συντονισμό και επίσπευση των έργων και των διαδικασιών? Το μόνο που έκανε η Δημοτική Αρχή ήταν να διαμαρτύρεται και μάλιστα να χαίρεται στη γωνία. Μισό λεπτό. Τώρα πρέπει να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Η επίσπευση των διαδικασιών, αν δεν είχε αναλάβει τα σχολεία, δεν νομίζω ότι είχαμε αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή. Μέχρι και. Γιατί διαφωνήσατε με τη διαδικασία? Όχι, βέβαια, και. Μπλοκάρατε τη διαδικασία? Όχι. Γιατί μπλοκαρίστηκε αρκετές φορές η διαδικασία μέχρι να καταλήξει. Ποιο σα το είπε? Το παρακολουθήσαμε εμείς. Από τη γραφειοκρατία που προβλέπονται σε σχέση με την αυτήν. Άρα λοιπόν. Και δεν νομίζω. Άλλος μύθος. Λοιπόν, σας είπα πριν για τον μύθο ότι θα μπορούσε να είχε τελειώσει το λιμάνι, να το είχε αναλάβει ο Δήμος. Άλλος μύθος. Να το αναλάβει ως έργο ή ως διαδικασίες? Διαδικασίες, ποιος είναι υπεύθυνο κάτω, το Υπουργείο δεν είναι, κύριε? Κύριε Καματερέ, το Υπουργείο ανέλαβε, δεν ανέλαβε ο Δήμος το θέμα του λιμανιού. Το εσωτερικό λιμάνι. Και καλλιεργείται ο μύθος ότι αν το είχε αναλάβει θα είχε τελειώσει. Μύθος. Δεν θα μπορούσε να είχε τελειώσει, θα είχε πάει πιο πίσω. Ερχόμαστε τώρα στον άλλο μύθο. Ότι επειδή ανάλαβε ο Δήμος τα σχολεία, τελείωσαν πιο γρήγορα. Τουλάχιστον γραφειοκρατικά έγινε κάτι πιο. Πρώτον, συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα. Άλλο τα σχολεία και άλλο το λιμάνι. Άλλο οι μελέτες που πρέπει να γίνουν για τα σχολεία και άλλο για το λιμάνι. Πάλι για τις εκκλησίες όμως, να βάλουμε και αυτές στο παιχνίδι. Για όλα θα σας πω. Ποιος έχει την ευθύνη, τι έγινε? Για όλα θα σας πω. Άλλο οι εκκλησίες και άλλο τα σχολεία. Δείτε τον Άγιο Νικόλαο και δείτε τα σχολεία. Και θυμάστε πολύ καλά ότι για τα σχολεία όχι μόνο δεν προσπαθήσαμε να τα μπλοκάρουμε, αλλά προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε. Και ρωτήσαμε, ήταν επιλογή του Δήμου, ρωτήσαμε, θέλετε να το αναλάβει το Υπουργείο? Και εμένα μου λέγανε, το Υπουργείο έχει εμπειρία, ειδικά για τα σχολεία, μπορεί να το κάνει πιο γρήγορα. Όχι, σεβαστήκαμε την επιλογή του Δήμου, ότι ήθελε να τα αναλάβει αυτός. Και βοηθήσαμε όσο γινόταν και όπου μας ζητήθηκε.
Αλλά μην το συγκρίνουμε. Γιατί δεν είναι ίδια, ίδιο να φτιάξει ένα κτίριο μεροκμές. Κουβέντα... Δεν είναι ίδιο να φτιάξει ένα κτίριο μεροκμές και το ίδιο να κάνει άλλο λιμενικό έργο. Ούτε να φτιάξει τον Άγιο Νικόλαο. Κύριε, εσείς το αναφέρατε με τα σχολεία. Εγώ δεν συγκρίνω τίποτα. Όχι, εσείς είπατε ότι επειδή το ανάλαβε ο Δήμος. Εσείς είπατε ότι. Ότι επειδή τα ανάλαβε ο Δήμος, τελειώνουν. Μύθος. Όποιος και τα αναλάβανε, θα είχαν τελειώσει και μάλιστα θα είχαν τελειώσει και πιο πριν. Και θυμάστε πολύ καλά σε μια συνέντευξη που είχαμε δώσει και ήμασταν μαζί και με τον Δήμαρχο, ότι υπήρχε και μια καθυστέρηση από τις τεχνικές υπηρεσίες για να κάνουν τις στατικές μελέτες. Και εγώ ο ίδιος είπα και δικαιολόγησα ότι αφήστε τους μηχανικούς να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, γιατί είναι κτίρια παλιά και είναι μεγάλη υπόθεση να κάνει στατική μελέτη. Και να βεβαιώσει τη στατική. Λοιπόν, ανακατευθήκατε, βουλευτή, και εσείς είναι η δουλειά του βουλευτή να ανακατεύετε και το να συμβάλλει. Να προσπαθώ. Ένα τελευταίο ερώτημα έχω. Και δεν μετανιώνω. Έφτασε η κουβέντα στο σημείο που πρέπει κανείς να αναρωτηθεί μπροστά σε ένα καινούριο χρόνο με το διακύβευμα των εκλογών, την πρόοδο της χώρας μας, την οικονομία στις νησιωτικές περιοχές. Αν όλα αυτά προϋποθέτουν την συνεργασία πάνω από ιδεοληψίες, κύριε Καματερέ, και εδώ θα ήθελα να μου πείτε την θέση σας και πώς θα πορευτεί και το κόμμα σας και εσείς από εδώ και πέρα. Εννοείται και γενικά και τοπικά. Και γενικά. Γενικά είναι εκφρασμένες, όπως είπατε και εσείς, οι θέσεις μας, ότι πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, όσο και αν έχει παραφθαρεί αυτός ο όρος, εγώ θα το λέω και θα τον εξηγήσω αν θέλετε, πρέπει να συνεργάζονται, όχι να είναι ένα κόμμα, να συνεργάζονται πάνω σε ζητήματα ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που είναι καθοριστικά για την χώρα μας. Όπως και να το κάνουμε, Μαρία, έχουμε δύο πολιτικές. Θα έχουμε μια ζωή δύο πολιτικές. Είναι η προοδευτική, η πολιτική που έχει κοινωνικό πρόσημο. Λέγαμε και πριν, ας πούμε, τα μέτρα που παίρνονται και από μια αριστερή κυβέρνηση προσπαθούμε να είναι κοινωνικά. Και είναι και η άλλη πολιτική που τη ζήσαμε όλες αυτές τις δεκαετίες και μας έφερε εδώ που μας έφερε και είναι υπεύθυνη και για την κρίση την οποία περάσαμε και εξακολουθούμε να περνάμε, έστω και σε μικρότερο βαθμό. Βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, τι αποκαλύπτονται, βλέπουμε πού πηγαίνανε τα δισεκατομμύρια και είναι ένας λόγος και για τον οποίο βλέπουμε ότι εν μέσω κρίσης, εν μέσω μνημονίων και που έχουμε φοβερά προβλήματα, υπήρχαν και υπάρχουν λεφτά, βρίσκονται από την κυβέρνηση για να γίνεται αυτή εδώ η κοινωνική πολιτική και αν μιλάμε τώρα και για μεταφορικά ισοδύναμα, για νοσοκομεία, για υγεία κτλ. Όσον αφορά στα τοπικά, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω και εδώ πέρα κάτι, στα τοπικά, τα τοπικά προβλήματα θα έπρεπε να μας ενώνουν περισσότερο. Και εκεί υπάρχουν διαφωνίες και υπάρχει η προοδευτική και η δεξιά πολιτική. Κυρίως σκοπιμότητες προσωπικές μάλιστα. Αυτά εννοείται. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετούμε τους θεσμούς. Και εγώ νομίζω ότι προσπαθώ να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, χωρίς να με ενδιαφέρει ποιος είναι δήμαρχος, εγώ θέλω να υπάρξει συνεργασία. Και γι' αυτό, αν βρείτε ένα έργο ή μια προσπάθεια που να υπονομεύσει να υπονομεύει τις προσπάθειες του Δήμου, να μου το πείτε. Αντίθετα, όλες οι προτάσεις τις οποίες έχει κάνει ο Δήμος, εγώ τις στηρίζω. Από εκεί και πέρα όμως, έχω την άποψή μου σε ποια κατεύθυνση, ας πούμε, θα έπρεπε να είναι η τοπική ανάπτυξη και η έννοια του Δήμου. Και δεν ήρθα σε αντίθεση εκεί που διαφωνούσα, προσπάθησα να συμπληρώσω. Επιτρέψτε να σας πω δύο παραδείγματα, όχι παραπάνω. Πρώτον, το βιολογικό καθαρισμό. Έχουμε και το ευχάριστο αυτό φέτος. Έτσι εντάχθηκε. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κύριου Χαρίτση. Πήγα και το έβαλα στο Δήμαρχο. Ας μην το ξεχνάμε. Ο Δήμος δεν είχε κάνει έτοιμα για την επέκταση του βιολογικού. Παρά τα προβλήματα και παρά τα ανάπτυξη, προβλήματα υποδομών στην ανάπτυξη που γίνεται. Ωστόσο, έχει, ωστόσο είναι όριμο το έργο με τις μελέτες, γιατί υπάρχει και μια επιχείρηση πίσω. Πήγα λοιπόν πρώτα στο Υπουργείο, εξασφάλισα τη δυνατότητα χρηματοδότησης και πάω και βρίσκω τον Δήμαρχο και του λέω ότι Δήμαρχε μπορούμε να το κάνουμε. Και ζητάει ο Δήμος και προχωράει και έχει εγκριθεί και θα προχωρήσει η επέκταση του βιολογικού. Το κλειστό γυμναστήριο του Πηλιού. Εγώ το πρότεινα από παλιά. Διαφωνούσε ο Δήμος. Δεν πειράζει και συμφώνησα
στο να δοθούν 3 εκατομμύρια για το γυμναστήριο στην Αντιμάχια και προσπάθησα και εξασφαλίσαμε 930.000 και για το κλειστό του Πυλιού. Και πήγα και βρήκα το, το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, να καθίσουμε κάτω να δούμε πώς θα το κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστά και πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν ο βουλευτής πρέπει να κατέβεται. Αυτή εκεί είναι η κατακλίδα. Αυτό εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Σε ευχές μας, κύριε Καμαδάκη, ελπίζουμε με τη νέα χρονιά να πάνε όλα κατευχήν, με συνένεση, συνεργασία, ούτως ώστε, γιατί κανείς δεν περισσεύει όταν πρόκειται για το μέλλον. Άρα από τα προσωπικά πρέπει να εξυπηρετούμε το θεσμικό μας ρόλο. Και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω πάντα. Να συμπληρώνω εκεί που, ακόμα και εκεί που έχουμε διαφωνίες, πηγαίνω συμπληρωματικά και όχι αντιθετικά. Σε επιφυλακή, κυρίες και κύριοι, ήδη από τις πρώτες ώρες του νέου χρόνου βρίσκεται η πολιτική προστασία και μάλιστα σήμερα σε σημεία που τα ρέματα, κυρίως στο Ψαλίδι, παρουσιάζουν προβλήματα. Με βαρέα μηχανήματα ο Δήμος επιχειρεί σε χυμάρους προκειμένου να αποσυφορηθούν από τα φερτά που κατέβασαν οι όγκοι νερού που έπεσαν και να καθαριστούν δρόμοι και κατοικίες που συνορεύουν. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλή χρονιά κιόλας! Καλή χρονιά, Μαρία, καλή χρονιά! Ας μίσεις λίγο να τα δούμε! Σε δύσκολη στιγμή, μάλιστα! Το ξέρω! Πες μου τι παρεμβάσεις έχουν γίνει εδώ στο ρέμα και τι προβλήματα δημιουργήθηκαν! Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, Μαρία, ήταν ποσότητα κλαδιών, πλώσανε τα κούμπα και έτσι το νερό πήγε από πάνω. Τώρα εδώ έχουμε κάνει μια επέμβαση να πάρουμε τα κλαδιά να ξεπληρώσουμε τα κούμπα. Ελεγχόμενη κατάσταση προς το παρόν. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι από εδώ. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται από πιο ψηλά. Από πιο ψηλά. Από πιο ψηλά. Το πρόβλημα το δικό μας δεν είναι εδώ μπροστά στα κούμπα. Από φερτά ή από. Από φερτά υλικά. Από φερτά υλικά. Επιχειρήσατε από ό,τι βλέπω να μπείτε μέσα στο. Έχουμε μπει, έχουμε παρέμβει σε κάποια σημεία. Είναι λύσματος ο ποταμός να πάει ψηλά. Έπρεπε να έχουν γίνει αυτές οι δουλειές. Εντάξει, έπρεπε να είχα γίνει, αλλά καλά. Να είστε καλά, καλά. Παραμένετε εδώ πάντως, έτσι. Εδώ, ναι, εδώ. Καλημέρα. Καλή χρονιά κιόλας από κοντά. Αντιμετωπίσατε πρόβλημα το βράδυ της πρωτοχρονιάς εδώ, είσαστε ακριβώς κάτω από το ρέμα. Κανένας δεν μας βοήθησε, ήρθανε, πολλοί λένε ότι ήρθανε στις 4 το βράδυ, εδώ δεν υπήρχε κανένας, μπορώ να δείξω τις κλήσεις μου, ήρθανε μετά τις 5. Για την πυροσβαστική μιλάτε? Για τους όλους. Γιατί ναι, εσείς που πήρατε, την κλήση, εσείς που πήρατε? Είχα πάρει την αστυνομία, είχα πάρει την πυροσβεστική. Μπήκανε νερά μέσα στο σπίτι? Μπήκανε μέσα στο σπίτι τα νερά. Είστε ακριβώς κάτω από το ρέμα, το οποίο υπερχείλησε βέβαια, ναι, λόγω των... Είχαμε εδώ καταράκτη, γιατί μένουμε από κάτω, είχαμε πολύ νερό, μπήκανε μέσα στο Είστε, σπίτι. Είστε δηλαδή προσκευστική και έκανε απάντηση. Τα αυτοκίνητά μας που ήταν μέσα στα γκαράζ ήταν εγκλωβισμένα, γιατί είχε γίνει τείχος από καλάμια και δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε 2 μέρες. Τώρα ποιος θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε όλα αυτά, δεν ξέρω. Όλοι υπεύθυνοι, κανένας δεν έρθει να μας βοηθήσει. Θα ρωτήσουμε γιατί ο καθαρισμός γίνεται και συνεχίζεται η παρέμβαση εδώ. Ο καθαρισμός γίνεται εδώ, στο σπίτι μου ποιος θα τα κάνει. Εγώ δεν έχω δύναμη. Ο άντρας μου είναι ηλικιωμένος. Εγώ έχω πρόβλημα υγείας. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Δεν είναι δηλαδή πρώτη φορά. Θα καθαρίσει τον αύριο χώρο. Είναι τέταρτη φορά από 2011.
είναι η τέταρτη φορά που πνιγόμαστε εδώ. Τόσες φορές λέμε από Σεπτέμβριο να καθαριστούν τουλάχιστον. Δεν λέω να φτιάξουν εδώ οι σωλήνες μέσα που είναι μικρά και δεν περνάει, δεν προλαβαίνει να περνάει νερό από ρεύμα. Μαζεύονται και τα σκουπίδια. Τουλάχιστον να καθαρίσουν όλο το. Αυτό επιχειρούν να κάνουν. Ποτάμι. Και να πάνε καλά με δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο είναι υπεύθυνος. Δεν κάνουν τίποτα. Η πυροσβεστική πάντως ήρθε. Σας λέω, ήρθανε μετά από μία ώρα που ήδη είχαμε πολύ μεγάλη ζημιά. Να ρωτήσουμε λοιπόν τι γίνεται και με την καθαριότητα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Παρεμβαίνετε συνεχώς από την ημέρα της νεροφοντής και σήμερα έχουμε βέβαια πρόγνωση καιρικών φαινομένων, οπότε παραμένετε στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Τι να κάνουμε, είμαστε επί φυλακή εδώ, τι συμβεί για να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, μιλούσαμε προηγουμένως με την κάτοικο κάτω στο παραλιακό σπίτι, ναι, η οποία έχει υποστεί βέβαια ζημιές. Ο καθαρισμός που γίνεται, γιατί ξέρω τι γίνεται, προβλέπει και να συμπαρασταθείτε σε τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, ναι, το πρωί πλήναμε εδώ στα πάνω σπίτια. Αύριο το πρωί, αν είναι καλός ο καιρός, θα πλύνουμε όλα τα σπίτια από κάτω, ό,τι έχει πρόβλημα. Έχω συζητήσει με τον σύζυγό της. Δεν θα αφήσουμε τα σπίτια εδώ όπως είναι να τα παρατήσουμε. Θα κάνουμε όλο το καλύτερο. Αλλά σήμερα παρεμβαίνουμε τουλάχιστον εδώ, γιατί. Δεν μπορούμε, προσπαθούμε να καθαρίσουμε το ποτάμι. Βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι ότι πρέπει να γίνει η παρέμβαση άμεση, να μην έχουν πάλι τα ίδια προβλήματα. Και δεν μπορούμε να κατέβουμε και κάτω βαθιά, γιατί υπάρχουν αγωγοί της ΔΕΙΑΚ και δεν μπορούμε. Ηλία, μην το ακουμπάς, μην το ακουμπάς. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι βέβαια στην κήτη του ποταμού μέσα που έχει πρέπει να παρέμβουν ψηλά. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα αυτή τη στιγμή γιατί βουλάνε τα μηχανήματα. Δεν μπορούν να μπουν. Και όχι μόνο αυτό, περνάει και ο μεγάλος ο κεντρικός από εδώ, Λοξά, τη σύντρεψη και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Οπότε μας μην γρυπάρει και έχουμε άλλα προβλήματα. Άρα μόνο σε επιφυλακή για. Σε επιφυλακή τα μηχανήματα θα είναι στη μαρίνα ραγμένα. Ό,τι και να συμβεί, οι άνθρωποι θα έρθουν άμεσα εδώ. Και τα δύο. Και ο Ηλίας ο Ζήκας και ο Αντώνης ο Βρούβας. Να είστε καλά. Η καθιερωμένη εκδήλωση βράβευση των επιτυχών των μαθητών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 4 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Πυλί Γαλινός Φλάσκος. Καλούνται όλοι οι επιτυχώντες και οικογένειές τους να παρευρεθούν. Σε ομιλία εξακολουθούν, κυρίες και κύριοι, να βρίσκονται περίπου 2.500 υποψήφιοι οδηγοί σε όλα τα Δωδεκάνησα λόγω της αποχής των εξεταστών. Με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, καθώς ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι περίλεκες που καλούνται να δώσουν και πάλι εξετάσεις για την ανανέωση των διπλωμάτων τους. Σε ομιλία εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 2.500 υποψήφιοι οδηγοί σε όλα τα Δωδεκάνησα λόγω της αποχής των εξεταστών, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, καθώς ανάμεσα σε ηλικίες που καλούνται να δώσουν και πάλι εξετάσεις για την ανανέωση του διπλωμάτός τους. Η αποχή ισχύει πανελλαδικά από την 1η Οκτωβρίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας οι εξετάσεις έχουν διακοπεί εδώ και μήνες λόγω της εκκρεμότητας που υπάρχει με τις αποζημιώσεις των εξεταστών, οι οποίες δεν καταβάλλονται από την 1η Μαΐου του 2018. Πανελλαδικά και περιμένουν στην ουρά προκειμένου να εξεταστούν πάνω από 50.000 υποψήφιοι οδηγοί. Οι εξεταστές διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τον περιορισμό από 2 σε 1 εξεταστή σε κάθε εξέταση υποψήφιου οδηγού και παράλληλα την περικοπή του πρόσθετου επιδόματος των 178 ευρώ που λαμβάνουν μηνιαίως για τις εξετάσεις. Ως απόρρια της αδιέξοδης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και στη Ρόδο όπως και στα Δωδεκάνησα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδηγών Δωδεκανήσου είχε καλέσει πρόσφατα τα μέλη του να συγκεντρωθούν με τα εκπαιδευτικά του στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της πανελλαδικής διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η Ομοσπονδία τους. Οι εκπαιδευτές, 45 συνολικά στο νομό μας, εκ των οποίων 33 στη Ρόδο, επισκέφθηκαν αργότερα την περιφέρεια, όπου συναντήθηκαν με τον αντεταλμένο μεταφορών Δωδεκανήσου Χρήστο Μπάρδο, που του απέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας και ζήτησαν την παρέμβασή του. Δυστυχώς, μέχρι και το τέλος του χρόνου δεν φάνηκε να αλλάζουν τα πράγματα και πλέον συμπληρώνεται τρίμηνο από την ημέρα που ξεκίνησε η ταλαιπωρία μαθητών και εκπαιδευτικών οδηγών. Όπως δήλωσε στη Ροδιακή ο πρόεδρος Συλλόγου Στέφανος Πορτσέλης, ακόμα και αύριο να ξεκινούσαν οι εξετάσεις των οδηγών, η κατάσταση δεν πρόκειται να ομαλοποιηθεί πριν από το καλοκαίρι, καθώς ο αριθμός αυτών που περιμένουν είναι πολύ μεγάλος. Οι πάντες ελπίζουν ότι η κατάσταση θα αλλάξει, αλλά ακόμα και αν αυτό γίνει, θα πρέπει να βρεθεί λύση με τη σειρά προτεραιότητας, ώστε όπου είναι αναγκαίο να προκριθούν περιπτώσεις υποψηφίων οδηγών, είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους μετάβασης στο εξωτερικό. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτές έχουν σταματήσει να καταθέτουν τους φακέλους των μαθητών
μαθητών τους στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών λόγω της στασιμότητας που υπάρχει στη διαδικασία. Από τότε που σταμάτησαν οι εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών, οι μαθητές πηγαίνουν στις σχολές, παίρνουν το δελτίο εκπαίδευσής τους, κάνουν τα θεωρητικά μαθήματα, γράφουν εξετάσεις και ξεκινούν τα πρακτικά μαθήματα, τα οποία όμως δεν ολοκληρώνουν αφού περιμένουν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε αναμονή βρίσκονται και πολλοί υπερήλικες, οι οποίοι με βάση τον νέο νόμο θα πρέπει να δώσουν ξανά εξετάσεις οδήγησης για να ανανεώσουν την άδεια οδήγησης. Οι άνθρωποι αυτοί, που είναι πάνω των 74 ετών, έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών και περιμένουν να ειδοποιηθούν για το πότε θα εξετεστούν. Τους έχει δοθεί μια βεβαίωση ότι έχουν πραγματοποιήσει τη διαδικασία για την ανανέωση και ότι εκκρεμεί εξέταση οδήγησης, η οποία όμως έλυγε μάλλον στο τέλος του χρόνου και θα πρέπει στις αρχές της νέας χρονιάς, από σήμερα δηλαδή, να περάσουν και πάλι από τη Διεύθυνση για να πάρουν νέα βεβαίωση. Εμείς επιθυμούμε να διαγραφεί τελείως αυτός ο νόμος και είμαστε της άποψης να επανασυσταθεί η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, γιατί δεν είναι θέμα οδηγητικής ικανότητας, αλλά θέμα ιατρικό, υποστηρίζουν από τον Σύλλογο. Ο νέος νόμος που λέει ότι θα δίνουν εξετάσεις με τα δικά τους αυτοκίνητα χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή δεν προβλέπει τι κίνδυνος μπορεί να προκληθεί σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει αυτή την ικανότητα να οδηγήσει και είναι με τον εξεταστή μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς τα διπλά πετάλια για να φύγουμε κάποιο τροχαίο ενώ δεν υπάρχει και ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό που ζητάμε καταλήγουν, επειδή έχει κατευθεί και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι ο νόμος να ακυρωθεί και να επαναλειτουργήσει η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, γιατί είναι θέμα ιατρικό. Οι γιατροί είναι αυτοί που θα εξετάσουν αν έχουν την ικανότητα να οδηγήσουν και όχι ο δάσκαλος. Επίσης, όλοι οι υπάλληλοι των διευθύνσεων αντιδρούν και δεν το κάνουν αποδεκτό, γι' αυτό και δεν έχουν ξεκινήσει οι εξετάσεις. Κανένας εξεταστής δεν θέλει να μπει σε αυτοκίνητο που εκ των προτέρων γνωρίζει ότι δεν θα υπάρχει ασφάλεια, είχε δηλώσει προημερών ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών οδηγών, αποτυπώνοντας τις θέσεις όλων των συναδέλφων του στο Δωδεκάνησο. Σχεδόν διπλάσια θα κοστίζουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου οι πλαστικές σακούλες, καθώς το περιβαλλοντικό τέλος αυξάνεται από τα 4 λεπτά που είχε μέχρι και σήμερα στα 9 λεπτά, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας. Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν να μεταφέρουν τα ψώνια τους σε πλαστικές σακούλες και όχι τσάντες πολλαπλών χρήσεων θα επιβαρυνθούν με 0,7 λεπτά συν το ΦΠΑ. Σχεδόν διπλάσια θα κοστίσουν από την 1η Ιανουαρίου οι πλαστικές σακούλες, καθώς το περιβαλλοντικό τέλος αυξάνεται από τα 4 λεπτά που είναι σήμερα στα 9 λεπτά. Με στόχο λοιπόν τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας, οι καταναλωτές που θα επιλέξουν να μεταφέρουν τα ψώνια τους σε πλαστικές σακούλες και όχι τσάντες πολλαπλών χρήσεων θα επιβαρυνθούν με 0,7 λεπτά συν 24% ΦΠΑ. Το μέτρο κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του απέδωσε σημαντικά με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ και μόνο σε ό,τι αφορά το κανάλι των σούπερ μάρκετ που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2018 είχαν διατεθεί 1,5 δισεκατομμύριο σακούλες λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής νομοθεσίας μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, όπως δημοσιεύεται, για τους πρώτους μήνες εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, αλλά καταδεικνύουν ότι χρειάζεται περαιτέρω οργάνωση, προσπάθεια για να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι που είχαν τεθεί. Το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι σε σχέση με το κανάλι των σούπερ μάρκετ, η εφαρμογή του μέτρου ήταν αυστηρή και καθολική. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τα στοιχεία καταγράφουν το 2018 μια μείωση της τάξης του 75% έως 80% στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους σε σχέση με το 2017, ενώ εκτιμάται ότι αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός κατανάλωσης, τότε το 2018 θα διατεθούν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο σακούλες λιγότερες σε σχέση με το 2017. Με βάση τις μετρήσεις, αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την διάθεση εκτός των σούπερ μάρκετ ακόμα και στο βέλτιστο σενάριο της μείωσης κατά 65%, οδήγησε η κατανάλωση περίπου 130 έως 135 σακούλες ανακάτοικο και ανάέτος. Το περιβαλλοντικό τέλος εισπράτεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν πάψει να διαθέτουν πλαστικές σακούλες στους πελάτες τους, καθώς και ορισμένες κατηγορίες επιτιδευματιών που δεν είναι καν υπόχρεο
φορεί, όπως οι περιπτεριούχοι και οι απασχολούμενοι με το υπαίθριο εμπόριο. Το τέλος αποδίδεται ανατρίμηνο στο δημόσιο με την ηλεκτρονική υποβολή σχετικών δηλώσεων από τις υπόχρεους του αμέσως επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου. Κάθε έμπορος, ο οποίος διαθέτει στους καταναλωτές λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, εκτός από αυτούς που εκμεταλλεύονται περίπτερα και όσους ασκούν υπαίθριο εμπόριο, οι οποίοι εξαιρούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους ανά τρίμηνο την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου αυτού. Συνεπώς, εφόσον σε κάποιο τρίμηνο ο έμπορος δεν διέθεσε στους πελάτες του καμία λεπτή πλαστική σακούλα, δεν υποχρεούνται στην υποβολή μηδενικής δήλωσης περιβαλλοντικού τέλους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει πάυσει εξ ολοκλήρου τη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών στους πελάτες και διαθέτει χάρτινες ή άλλου τύπου σακούλες για τις οποίες δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί στην διακίνηση του πλαστικού στο περιβάλλον μας. Και μια ανακοίνωση ενωγόντα, κυρίες και κύριοι, που αφορά την εκτέλεση βολών ευθυτενούς με πολυβόλα 50 χιλιοστών καμπύλης τροχιάς, όλμων και βαρέως οπλισμού στην περιοχή του πεδίου ασκήσεως των λουτρών πλάκας από τις 9 του μήνα μέχρι και τις 10 και από τις 9 του πρωί έως και τη 1:30 μετά το μεσημέρι. Στο πλαίσιο της άσκησης για την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού γίνεται η ανακοίνωση προκειμένου να αποφύγουμε ατυχήματα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με έκτακτο βελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, από σήμερα δηλαδή, στην περιοχή μας αναμένονται ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 με 7 αμποφόρ και βαθμιαία 8 με 9, οι οποίοι θα συνοδεύονται και με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνωστισμός από τα πλοία που ακινητοποιήθηκαν εν αναμονή της κακοκαιρίας παρατηρείται και στα ανοιχτά της θάλασσας της ΚΟ. Έκτακτο βελτίο επιδείνωσης καιρικών συνθήκων, σύμφωνα με το οποίο από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, από σήμερα δηλαδή στην περιοχή, αναμένονται ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 και 7 και βαθμιαία 8 και 9 αμποφόρ, οι οποίοι θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μετά από αυτό, οι ιδιοκτήτες σκαφών, όπως ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο, όλων των κατηγοριών και τύπων, ερασιτεχνικών και επαγγελματικών αλλιευτικών ταχυπλών, ιστιοπλοϊκών, θαλαμικών κτλ., παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ασφαλή πρόσδεση και φύλαξή τους, ενώ επίσης οι συμπολίτες παρακαλούνται να αποφεύγουν την άσκοπη μετάβαση και παραμονή τους σε λιμενικές εγκαταστάσεις προς αποφυγή τυχόν ατυχήματος. Για πληροφορίες όμως και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθόλου το 24ωρο στην υπηρεσία του Λιμεναρχείου στο τηλέφωνο 2242-026-594, καθώς και στους λιμενικούς σταθμούς Καρδάμενα στο 2242-091-553, της Νησίρου 2242-031-222, ή να ενημερώνονται από τη νηστοσελίδα της Ελληνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την περιοχή μας εδώ και την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα και αύριο, σήμερα η κακοκαιρία θα επιδεινωθεί προς το απόγευμα και θα συνεχιστεί και αύριο, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 6 έως και 7 μποφόρ. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ των 8 και 15 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.